Θα συζητήσουμε με υποψήφιους ευρωβουλευτές. Πάμε πρώτα να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Λευτέρη Βαρουξή, ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Πού σας πετυχαίνουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι εσείς υποψήφιοι ευρωβουλευτές οργώνετε την χώρα. Μια δύσκολη εκλογική μάχη για εσάς. Με πετυχαίνετε στον δρόμο, όπως 100 μέρες είμαι τώρα στον δρόμο. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν είχα τη δυνατότητα να είμαι κοντά σας. Σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά αυτή την περίοδο μένουν να τις μετρήσω ανάποδα, νομίζω γύρω στις 30 ώρες. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, όπου κλείνει και η επικοινωνία μας με τον κόσμο, και μετά άλλες δύο μέρες για τις εκλογές. Mm-hmm. Άρα είμαστε πραγματικά στην τελική ευθεία. Σε αυτές τις 30 ώρες που έχουν απομείνει, πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει τι διακυβεύεται με αυτές τις ευρωκάλπες? Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι πιο συνειδητοποιημένος από ποτέ. Στο ταξίδι μου που έχω κάνει σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, βλέπω κόσμο ο οποίος έχει καταλάβει τη σημαντικότητα των ευρωεκλογών, ότι είναι η πιο σημαντική κάλπη η οποία θα στηθεί φέτος στη χώρα μας, και έχουν καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία και να δώσουμε την ευκαιρία και σε νέους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται για πρώτη φορά με την πολιτική, να μπορέσουν να μας εκπροσωπήσουν. Αυτό το λέω εκ πείρας, γιατί είμαι 36 ετών, έχω κάνει τις σπουδές μου σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχω κολλήσει τα ένσημά μου, είμαι πρόεδρος της αναπτυξιακής του Μελητηρίου Ηλίας, και ο κόσμος, βλέποντας έναν άνθρωπο που είναι δραστήριος από νεανική ηλικία, πραγματικά με έχει αγκαλιάσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το κάλεσμα το οποίο κάνετε, γιατί τα έχουμε ξαναπεί και μέσα από την εκπομπή, κύριε Βαρουξή, και την πόση σημασία δίνετε και στους νέους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούν, να δώσουν σημασία σε αυτές τις εκλογές, να πάνε να ψηφίσουν. Θα δώσουν, γιατί έχουν αποφασίσει πλέον ότι θα αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι για το μέλλον μας και δεν θα αφήσουμε κανέναν άλλον να αποφασίσει για το μέλλον των δικών μας και των παιδιών μας. Οι νέοι, οι 17 και πάνω, οι οποίοι για πρώτη φορά κατεβαίνουν, τους δίνουν τη δυνατότητα να πάνε και να ψηφίσουν, θα ψηφίσουν μαζικά και θα το δείτε. Μήπως επικεντρωθήκαμε περισσότερο, κύριε Βαρουξή, αυτή την προεκλογική περίοδο στην εσωτερική ατζέντα και όχι στην ευρωπαϊκή συζήτηση? Για μένα αυτό, αν θέλετε την άποψή μου, είναι λίγο λάθος. Mm-hmm. Αλλά δεν θα μπορούσε να μην πάει εκεί το κλίμα. Από τη στιγμή που ο λαός έχει να μιλήσει 4,5 χρόνια, είναι συσσωρευμένη η οργή του κόσμου. Και εγώ θα πάρω το σύνθημα του Αλέξη Τσίπρα και θα πω ότι την Κυριακή είναι η ώρα των πολλών. Γιατί είμαστε πολλοί. Οι αγανακτισμένοι αυτή τη στιγμή από αυτή την κυβέρνηση είμαστε πολλοί. Αυτοί που δεν έχουν δουλειά και θέλουν να πάνε στο εξωτερικό είμαστε πολλοί. Αυτοί που η σύνταξή τους έχει μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία 4 χρόνια είμαστε πολλοί. Αυτοί που η επιχείρησή τους κλείνει μία πίσω από την άλλη είμαστε πολλοί. Οι νοικοκυρέοι αυτή τη χώρα είμαστε πολλοί. Και αυτή την Κυριακή θα καταψηφίσουμε την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι και αυτό το καλεσμά σας προς τον κόσμο, κύριε Βαρουξή, να δώσει, αν θέλετε, και ένα μήνυμα? Είναι εκλογές οι οποίες θα δώσουν μήνυμα και ενδεχομένως να πυροδοτήσουν και εξελίξεις? Το μήνυμα που θα δοθεί από τον κόσμο, η φωνή του κόσμου θα είναι κοφαντική και θα δούμε ότι πλέον δεν υπάρχουν τα δημοσκοπήσεις, το τίποτα. Υπάρχει η κάλπη, Κυριακή κοντή γιορτή, όπως λέω. Σε 3 μέρες η αλήθεια θα λάμψει. Η αλήθεια ποτέ δεν έχασε από το ψέμα. Και η αλήθεια που λέει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι εμείς οι υποψήφοι που έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα θα λάμψει την Κυριακή. Εγώ σαν ένας νέος άνθρωπος θα πω ότι ζητώ την ψήφο του κόσμου, mm-hmm. δεν θα τον απογοητεύσω, και εφόσον με εμπιστευτεί, και να ξέρετε ότι την επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει όλους τους Έλληνες μαζί να παλέψουμε για την πατρίδα μας και για τα εθνικά μας θέματα. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Κύριε Βαρουξή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες ημέρες αυτές, πολύ απαιτητικές για όλους τους υποψηφίους. Χαιρόμαστε όμως να ακούμε τις απόψεις και τις θέσεις σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω με τον κόσμο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.